Λοιπόν, ωραία, ας ξεκινήσουμε. Ξεκίνησε που παίζει σήμερα. Ξεκινήσω παίζω σήμερα, γιατί μετά θα έρθει να πει και για Ευρώπη ο Κώστας. Θα έχει περισσότερα πράγματα να πει για τον Ολυμπιακό που πέτυχε μεγάλο διπλό. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα στις 7. Εννοείται με στόχο. Είναι πανεύκολο να το καταλαβαίνει, νομίζω εύκολο αντιληπτό για όλους. Να διατηρηθεί στην κορυφή. Είναι μια διαφορετική για φέτος συνθήκη της ΑΕΚ που έχει και αυτή τη σημασία της, υπό την έννοια ότι παίζει για πρώτη φορά όντας πρώτη πριν από τους διώκτες της και μπορεί να μεταφέρει πίεση να πάει στο συν 4 από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ όπως προτιμάτε, και συν 8 από τον Ολυμπιακό. Καλά τα λέω, τόσο δεν είναι διαφορά, 1 και 5 δεν είναι, νομίζω ναι, ένας βαθμός είναι, 52-51 από εσάς σωστά. Και 5 από τον Ολυμπιακό αν θυμάμαι σωστά. Είναι ένα 47 Ολυμπιακός. Ναι, 52-47, αλλά σημαίνεται πάει συν 8. Κάτι που θα σηματοδοτήσει και μια έξτρα πίεση light, γιατί ούτως ή άλλως είτε είσαι στο μείον 1, είτε είσαι στο συν 1, είτε είσαι στο συν 2, είτε είσαι στα ίδια, είτε στο μείον 3, είτε στο μείον 5, δεν το συζητάς. Ο στόχος σου είναι αναπόφευκτα η νίκη και για τους βασικούς ανταγωνιστές ΑΕΚ αυτό θα είναι, αλλά σίγουρα μεταφέρει μια πίεση, σου λέει μην μείνω στο μείον 4, μην γίνει μείον 3, μη. Και είναι μάτς τα οποία έρχονται μετά από Ευρώπη Ολυμπιακός για παράδειγμα, μετά από ένα 130 λεπτά αγώνα και πέναλτι με μεγάλες εντάσεις του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το πιο βατό εντός εισαγωγικών πάντα μιλάμε, το έχει ο Παναθηναϊκός. Με την Κηφισιά εντός. Ναι, αλλά και τα υπόλοιπα δεν είναι ότι παίζουν με μεγαθύρια, έτσι, ούτε ο Ολυμπιακός μέσα με την Τρίπολη και κλεισμένων βέβαια των θυρών. Και ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η ΑΕΚ έχει προβλήματα, ο συνήθως έχει μάθει να ζει με αυτά. Πολύ λιγότερα από άλλες φορές, κάτι που συνιστά ευχάριστο γεγονός για τον Ματίας Αλμέιδα και ενώ για την άμυνά του για παράδειγμα για πρώτη φορά θα έχει 4 μπακ και ας λείπει ο Ρώτα για παράδειγμα για να μπορεί να υπολογίζει. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι έχει να επιλέξει στα δεξιά είτε το Σιντιμπέ είτε τον Αντώνια και αριστερά είτε τον Πίγιο είτε τον Χατσαφή. Στην άμυνα είναι μετρημένα τα κουκιά υπό την έννοια ότι όλοι είναι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι. Στάλκοβιτς, συγγνώμη. Ο Βίτα με τον Γκάλενς στο κέντρο της άμυνας, δεξιά είπαμε ένας εκ των Σιντιμπέρα Αντώνια με προτεραιότητα αυτόν που λέω πρώτα. Αριστερά πήγε η Χατζησαφή. Στα χάφο Σιμάνσκι έχει επιστρέψει, αλλά νομίζω ότι ο Γιόνσον τον Πινέδα θα ξεκινήσουν. Δεξιά θα είναι λογικά ο Άμραμπατ, γιατί ίσως να πάει αριστερά ο Ελίασον αφού έχουμε τον Αστερίσκο με τον Κατσίνοβιτς που δύσκολα θα είναι ενδεκάδα γενικά. Και Τζούμπερ με Πόνσε, με δεδομένη την απουσία του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος προστατεύεται μια χαρά, θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον ΠΑΣ και νομίζω και εκεί θα παίξει λιγότερο χρόνο από ό,τι πρέπει, προκειμένου επίσης να προστατευτεί την Τετάρτη είναι αυτό το μάτς, γι' αυτό το λέω. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ματίας Αλμέιδα να δώσει και χρόνο και ρυθμό σε παίκτες που δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει τούτη την περίοδο λόγω του ενός αγώνα ανά εβδομάδα. Την Τετάρτη θα του δοθεί δυνατότητα, αφού παίξει σήμερα, αν και εφόσον εξαιρεθεί το μάτσο όπως θέλει ο Σιμάνσκι, λίγο να ξεκινήσει το Σιμάνσκι για παράδειγμα, να βάλει τα δύο άλλα μπακ που δεν θα μπορέσει να τα βάλει σήμερα, να δώσει λίγο χρόνο παραπάνω στον Αραούχο που τον χρειάζεται έτοιμο και στο πικ του στα playoffs, και βέβαια επαναλαμβάνω να επαναφέρει ομαλά για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν, το Λιβάη Γκαρσία δεν θα πάει σε 6 με 8 αλλαγές με τη Λαμία, αλλά με τον ΠΑΣ, αλλά αυτό αργεί να γίνει, οπότε ας μείνουμε σε αυτό που έχει να κάνει με το απόγευμα απόψε, 7 η ώρα θυμίζω βράδυ, στην Λαμία. Εδώ να πω ότι δεν θα υπάρχει κόσμος στη ΣΑΕΚ που να πάει, οργανωμένα εννοώ έστω ή τέλος πάντων με πρόβλεψη για θύρα, δεν μπορώ να πω για τους ανθρώπους που είναι στη Λαμία, γιατί εκείνοι μπορεί να έχουν προμηθευτεί στήριο, είναι πολύ μεγάλο το κίτρινο μαύρο στοιχείο, πολύ έντονο στη Λαμία. Έχει δύο κλαμπ φανταστείτε οργανωμένων και οργανώνονται πάντα να βρίσκονται δίπλα στην ΑΕΚ όταν παίζει εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι κάναμε δύο μήνες να ανοίξουμε τα γήπεδα και τόσα έργα και ασφαλείες και μέτρα και κάμερες και όλα για να μην πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο τελικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή όλο αυτό έγινε με σκοπό να πηγαίνουν στο γήπεδο και να μπορούμε να τους ελέγχουμε. Και πρόσεξε. Και τώρα λέμε δεν πάτε. Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Και αν δεν άνοιγε το Ολυμπιακό στάδιο, ναι, έτσι, και δεν προκρινόταν ο Παναθηναϊκός και είχαμε ένα ΠΑΟΚάρης, ναι, θα βλέπαμε ένα τελικό κυπέλου και πάλι μακριά από αυτό που θα πρέπει να είναι ο τελικός, ναι, ναι, ενός κυπέλου. Ναι, 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 γιορτή. Βέβαια, βέβαια. Τι τα κλείσαμε
Δεν ξέρω. Γήπεδα, για και γιατί πήραμε αυτά τα μέτρα, γιατί? Που δεν. Έλατε. Ναι, υπάρχει λόγο. Και πρόσεξε, και γιατί πήραμε αυτά τα μέτρα, γιατί θα έρθει η UEFA τώρα αύριο μεθαύριο. Ναι. Έτσι, και αυτό το αστείο κανονιστικό πλαίσιο τη κυβέρνηση θα το πετάξει στα σκουπίδια. Βέβαια. Γιατί αυτό γίνεται. Και απόλυτα δικαιολογημένα θα το κάνει. Εντάξει. Και απόλυτα δικαιολογημένα θα το γιατί, κάνει. Γιατί για να είμαστε δίκαιοι και για να τα λέμε όλα, η ποινή που έχει επιβληθεί στον ΠΑΟΚ. Όχι, είναι απαράδεκτη. Είναι αστεία. Απαράδεκτη. Αστεία. Και θα μπλέξουμε με όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί, νομίζω. Όχι, αλλά ήταν αναμενόμενο, θυμάσαι που το λέγαμε. Βέβαια το λέγαμε. Μετά τι αναφορέ ότι δεν είναι, είναι θέμα πότε θα γίνει πρώτη τιμωρία για να πέσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει το, αυτό τη ΔΕΑΒ, γιατί ο καθένα θα το τιμωρεί όπω θέλει. Πέταξε ο κύριο την κροτίδα. Ωραία. Το βρήκανε. Συνελήφθη. Ναι. Ατομική ευθύνη. Τελεία. Φυλάκια. Και ειδικά από τη στιγμή που δεν επηρεάζεται η αναμέτρηση καθόλου, έτσι. Δηλαδή και στο Παναθηναϊκό τώρα πάω και κάπου λέω, τι έγινε, έγινε κάτι. Υπέροχα ήταν. Πλάκα κάνεις, εννοείται. Για σκέψου να εμφανιστεί κάποιος, λοιπόν, κάποιος άσχετος εντελώς της ΔΕΑΒ, μη αγωνιστική στον Παναθηναϊκό γιατί ανάψε κάπνο γόνα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μια αγωνιστική για ένα νερό στον ΤΑΔΕ, μια στον Ολυμπιακό, μια. Δεν είναι όπου έτσι. Βρει. Πια. Δεν είναι έτσι. Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Παίζει και κλεισμένο το θυρόν. Ναι, Ολυμπιακός. Καλά, τώρα έχει άλλη μια αγωνιστική. Καλημέρα, Κώστα. Μια αγωνιστική. Τι κάνετε. Α, ο Ολυμπιακός μας χρέωσε δύο μήνες και κλεισμένο το θυρόν. Γιατί. Γιατί άμα δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε τέτοια έργα τώρα. Ναι, αν δεν είχε όλα αυτά τα μέτρα. Το σκηνικό στο βόλεϊ. Δεν θα είχαμε αυτά. Άστε τώρα. Αλλά ούτε, ούτε αυτό ήταν μια ευκαιρία. Μα για το έχουμε να πει 150 φορές. Και αυτό απαράδεκτο ήταν. Τι ήταν, την αφορμή τίποτα. Περιμένανε για να δουν. Και παραλαμβάνω, δυστυχώς, αν δεν ήταν αστυνομικός ο άνθρωπος, δεν θα γινόταν αυτό. Όπως δεν έγινε με τον Λάρκη και δεν έγινε με τον Μιχάλη. Έχουμε κάτι το αντίθετο τώρα, δεν μας ψεύσει και κανένα. Όχι, εγώ το λέω και παίρνω την ευθύνη της άποψής μου. Δεν θα μας πιστέψει και κανένα. Ναι, μα, δεν έγινε με τον Άλκη, δεν έγινε με τον Μιχάλη. Έκλεισε κανένα γήπεδο. Όχι. Κακά τα ψέματα. Και ακόμα ψάχνουμε για τον Μιχάλη, τέλος πάντων. Απλά το μόνο τέτοιο είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσουν αυτά με τα, αμήν. Τα πυροτεχνήματα. Αμήν. Δεν γίνεται από τη στιγμή που υπάρχει μέχρι και ποινικά πλέον είναι κολάσιμο. Αμήν. Δεν έχει νόημα. Κώστα, είναι και όμορφο. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος δεν έγινε. Το ναι, μάτς. Ναι, ναι. Τι έκαναν οι Ούγγροι στην κερκίδα. Άναψα καπνογόνα. Τι είχε καπνογόνα. Ποιο του έδωσε το πρόστιμο από την Ουέλ. Ναι, ποιο του έδωσε. Ναι, αλλά πώ μπήκαν στο γήπεδο. Γιατί δεν μπορεί να πει μπήκαν από την προηγούμενη μέρα. Ακριβώ. Όπω για του γηπεδούχου. Αυτό λέω όλο αυτό το πράγμα. Ποιο του ελέγχει. Κάποτε να. Εντάξει τώρα, μην κουρδευόμαστε. Και αντικειμενικά, ρε παιδιά τώρα, αν εξαιρέσουμε λίγο την Αγγλία εντό γηπέδου που δεν ανάβω καπνογόνα, παντού γίνεται. Αν μπορούσαμε να υπήρχε ένα όριο σε αυτό το πράγμα. Αυτό ένα όριο. Και να τιμωρούνται. Είναι δύσκολο το όριο, μου φαίνεται. Δεν θα έπρεπε όμω. Θα έπρεπε. Τέλος πάντων. Αυτά δεν είναι και ωραίο τώρα αυτό το πράγμα συνέχεια. Όχι. Και κλεισμένο το θυρόν. Δεν το συζητάμε. 100%. Ναι. Αλλά εφόσον υπάρχουν οι νόμοι, γι' αυτό υπάρχουν, Κώστα. Και τηρούνται από ό,τι βλέπω. Δηλαδή μου λέμε ότι δεν εφαρμόζονται. Δεν έπιασαν τον δολοφόνο του Άλκη και όλη την παρέα του είναι φυλακή. Έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν πιάσα το παιδί που έκανε τη βλακία. Τώρα αυτόν στην Τούμπα το πιάσανε. Ναι, αυτόν από την Κροτίδα το πιάσανε. Το βλάκα που έστειλε τη φωτοβολίδα στο αστυνομικό το πιάσανε. Μέσα είναι. Από του Ρέντι. Δηλαδή, τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι έχει μαζευτεί πάντως λίγο η κατάσταση από ό,τι βλέπουμε. Μα και εφαρμόζει την νόμη. Έχει μαζευτεί. Αυτοί που ήταν στο Βόλο και έγινε αυτό και περιμένανε να δικαστεί, δικάστηκαν, μπήκανε μέσα. 12-24 μήνες όσους φάγανε μέσα. Είναι πολύ σκληρός ο αθλητικός νόμος, όπως και ήταν. Δεν άλλαξε κάτι, απλά εφαρμόζεται τώρα. Τι ζητάς μετά, να τιμωρήσεις και τις ομάδες και το 99% των υπολείπων, οπαδών και φιλάθλων. Μόνο που έχει ψηφιστεί αυτό. Αυτό έπρεπε να το είχαν, να το είχαν δει όλοι. Ναι, γιατί είχαμε τώρα αυτό. Τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, αυτό θα ξαναπέσει από το άλλο, από την UEFA, γι' αυτό και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Είναι, και γιατί το ένα μπορεί να φέρει τ' άλλο κλπ. Και να παραδειγματιστούν και από την UEFA, ρε παιδί μου. Όλο το προηγούμενο διάστημα έβλεπε στην UEFA. Τι έκανε ο Ολυμπιακός κάτι στη θύρα 7. Έκλεινε κομμάτι τη θύρα 7 ή τη θύρα 7 όλη. Έκανε κάτι η ΑΕΚ. Θα έκλεινε και θα τιμωρούνταν αυτό, έλεγαν. Με αναστολή που είχε η ΑΕΚ. Το πέταλο θα κλείσει. Του λέει, άμα ξαναγίνει αυτό, κλείστε το πέταλο. Γιατί η UEFA το κάνει αυτό που είναι πιο σωστή από εμάς. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί. Ο Κώστας Νικολακόπουλος πάει με το παιδί του, ο Νίκος Αθανασίου, οι γονείς να τις στερούνται τη δυνατότητα να δουν την ομάδα τους και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν δώσει 1.500 ευρώ. Πάντως, μιας και λέμε για την UEFA τώρα.